Επομένως, εδώ αρχίζει αυτό που λέγαμε μάχη, μάχη διαπραγματευτική, να αποτυπώσουμε την πραγματική εικόνα και να τη διαδώσουμε στην Ευρώπη, να κάνουμε το ελληνικό πρόγραμμα ευρωπαϊκό, να σηκωθούν φωνές που να μιλήσουν ενάντια στη λιτότητα. Βλέπουμε ότι αρχίζουν και πιάνουν τόπο. Και ότι αρχίζουν κάποιοι να σκέφτονται ότι μάλλον δεν ήταν αυτή η λύση. Στο κομμάτι εννοώ για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει την άποψη για το ελληνικό χρέος ότι πρέπει να απομειωθεί. Που όμως το ίδιο τώρα κάνει αυτοκριτική, γιατί δεν το έκανε την πρώτη φορά. Άρα το πρόγραμμα απέτυχε για αυτούς τους λόγους. Τώρα τι κάνουμε. Και τώρα έχει μια μεγάλη σημασία ο συνομιλητής σου να ξεκινάει από μια άλλη βάση που να μιλάει και για το χρέος, αλλά και για τη λιτότητα επί της ουσίας. Δέστε όμως ταυτόχρονα και την άλλη. Άρα και η θέση της Ελλάδας. Οι θέσεις της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης μέχρι εδώ δικαιώνονται. Δικαιώνονται και αποτυπώνεται σε εκθέσεις. Όταν... Σε αυτό που λέμε τώρα. Ακούστε όμως και η έκθεση άλλη, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου χθεσινή δεν δικαιώνει την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Όλους τους ακούμε. Δεν υπάρχει. Εγώ όμως βλέπω την κυρία Μέρκελ. Εδώ λοιπόν οι Γερμανοί θέλαν πάρα πολύ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μην φύγει από την Ευρώπη. Η κυρία Μέρκελ να αποθώνει το κύριο Σόιμπλε. Και ποιος είναι ο λόγος? Ότι οι Ευρωπαίοι συζητούν τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται στη χώρα ή επιβλήθηκαν στη χώρα με άλλο τρόπο, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτό το οποίο έρχεται για τις σκληρές νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Mm. Και το θέλουν και αυτοί σαν μοχλό για να μπορούν να περάσουν ακραία μέτρα μέσα στην Ευρώπη με τη λογική κάποιων, κυρίως λογική Σόιμπλε κλπ. Και αυτοί το θέλουν για άλλους λόγους, γιατί μια ευρωπαϊκή στάση δεν θα επέτρεπε να το θέλουν. Θα έπρεπε να αισθάνονται άσχημα οι Ευρωπαίοι που δεν αντιμετώπισαν τα προβλήματα μόνοι τους. Κυρία Γεροβασίλη, εδώ λοιπόν ανοίγει η συζήτηση και διαμορφώνεται. Ακόμα και οι Γάλλοι που είναι οι πιο φιλικοί. Ο Μοσκοβισσή, ο Επίτροπος, τι είπε προχθές? Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να φύγει το Δουνουτού, ξεχάστε το. Και ήρθε ο άλλος και είπε ότι θα αποφασίσει μόνο του του Δουνουτού, ανεξαρτήτως τι θα πει ο Μοσκοβισσή. Ο Σόιμπλε επίσης τα ίδια λέει, η Μέρκελ, όλοι οι ηγέτες, οι Ευρωπαίοι ιδανιστές μας. Λοιπόν, και μάχη συσχετισμών άποψης. Το θέμα είναι άποψης, όταν συγκρούνται τα βουβάλια. Που βλέπουμε ότι διαμορφώνεται σιγά σιγά, δεν αλλάζουν και αυτά τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Χάσει παντού. Με τη... Κάνετε λάθος, έχουμε κερδίσει. Να πούμε τι κερδίσαμε από τη διαπραγμάτευση, τη συνεχή μας, τη σκληρή διαπραγμάτευση. Ποιος είναι τώρα? Έχουν αποστασιοποιηθεί όλοι από κοντά σας. Δεν έχει αποστασιοποιηθεί κανένας. Τα τραπέζια τα επίσημα λέγονται αυτά που πρέπει να υποθούν. Υπάρχουν άνθρωποι με φωνές με τις οποίες συμφωνούμε και φωνές που διαφωνούμε. Και λέμε ότι η δική μας παρέμβαση στην Ευρώπη και το να πούμε ότι τα θέματα της κρίσης είναι ευρωπαϊκά και να ζητήσουμε τη συμμετοχή της Ευρώπης και βρήκε ανταπόκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που συστήνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης. Που ήταν με δικό μας αίτημα, ανταποκρίθηκε η Ευρώπη. Και δηλαδή υπάρχει τάση να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν φωνές πια που μιλάνε για την ευρωπαϊκή λύση. Τώρα, στη βάση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ξέρετε πολύ καλά ότι θα αποφασίσει τη συμμετοχή του το Μάρτιο, που θα κρίνει με τους δικούς του όρους. Γι' αυτό έχει μια σημασία να κρατήσουμε και αυτή την έκθεση. Λεφτά ποιος θα βάλει, κύριε Γεροβασίλη? Τα λεφτά λοιπόν τα οποία ήταν απαραίτητα. Ένα πρόγραμμα το καλοκαίρι Μαμούθ. Το βαρύτερο πρόγραμμα όλων των εποχών για την Ελλάδα. Μείον 19,5 δις, περίπου 20 δις, λόγω της επιτυχούς ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, με μόλις 5 περίπου, από τα 25 επιτυχούς περίπου. Επιτυχούς αλλά κοψοχρονιά. Όχι, επιτυχώς και κανονικά ένα σύστημα το οποίο χαίρεστε, είναι μια δηλαδή, ανακεφαλαιοποίηση. Χαίρεστε δηλαδή που οι τράπεζες κοστίζουν το 1/10 που κόστιζαν. Είστε ικανοποιημένοι γι' αυτό? Έχετε να πείτε κάτι για τα 25 δις και τα 5? Εγώ λέω, είστε ικανοποιημένοι? Και πόσα χρήματα από αυτά ήταν από τους ιδιώτες και όχι από δανεισμό? Ναι, αλλά δεν είναι από δανεισμό. Οι τράπεζες σας θυμίζω. Εμείς οι 5 μαζευτούμε, τις αγοράζουμε όλες μαζί. Τι μου λέτε τώρα? Άρα δεν ήταν θέμα αυτό. Των τραπεζών. Άρα δεν ήταν πρόβλημα αυτό. Άλλο λέω. Άμα το κόστος των ελληνικών τραπεζών σήμερα. Γιατί δεν λυνόταν. Το κόστος των ελληνικών τραπεζών, τι σχέση έχει με το παρελθόν? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ όμως ξέρω. Το Διεθνές Νομισματικό, το δάνειο λοιπόν το οποίο έχει προϋπολογιστεί των 86 δις, εμπεριείχε 25 για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Τα οποία δεν χρειάζονται, δηλαδή είμαστε μείον 20. Είμαστε με μείον 20. Πόσα θα ερχόταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, πόσα ήταν στο κομμάτι που αν ερχόταν, περίπου θα ερχόταν, περίπου 26. Ναι, περίπου 26. Ναι.
Βλέπουμε λοιπόν. Και γιατί δεν το διαβάζετε, δεν χαρακ... είναι τόσο απλό. Δεν είναι. Δεν είναι, σας είπα ότι δεν θα αποφασίσουμε εμείς αν λοιπόν, θα φύγει ή δεν θα φύγει. Τότε γιατί ωστόσο, το ξεκινάτε μια ρητορική τότε επαναστατική δήθεν. Και μετά μαζευόμαστε και πίσω από τις προηγούμενες θέσεις, κύριε Γεροβασίλη. Λέμε την πάγια θέση μας, την οποία υποστηρίζουμε μέχρι και σήμερα. Μάχη δίνουμε, κύριε Οικονόμου. Μάχη καθημερινή να αλλάξουμε απόψεις και σχετισμούς και να κάνουμε καλύτερες τις προϋποθέσεις για τους Έλληνες πολίτες. Έχουμε κάνει πολύ σοβαρά βήματα πάνω σε αυτό. Δεν έχει τελειώσει η διαδρομή μας, ίσα-ίσα. Η διαδρομή αυτή είναι και μεγάλη και επίμονη και επίπονη. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Ωραία, και θα γίνεται μέχρι να φτάσουμε στην πρώτη αξιολόγηση. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε να διανύσουμε ένα μικρό διάστημα ακόμη. Γενάρη-Φλεβάρη. 15 περίπου στα μέσα του Φλεβάρι είναι το όριο της αξιολόγησης. Ναι, ναι. Στο οποίο θα φτάσουμε με το ασφαλιστικό ψηφισμένο. Και βεβαίως με τα κόκκινα δάνεια και την προστασία. Μια και το λέτε. Θα περάσει το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό, ομάδα. Την πρόταση που θα δείτε, κύριε Οικονόμου, θα πρέπει να απορρίτε γιατί δεν θα την ψηφίζουν και άλλοι. Έτσι, όχι αν θα την ψηφίσουμε εμείς. Και εκεί είναι θα είμαστε εδώ για να το ξανασυζητήσουμε. Επιμένω και μονομερός. Έτσι δηλαδή ένα βιώσιμο σύστημα το οποίο δεν θα μειώνει συντάξεις, ας έρθει ένα άλλο κόμμα να μην το ψηφίσει. Να δω τότε τι θα γίνει. Και μονομερός, κύριε Γεροβασίλη. Είμαστε συνεχώς σε συζητήσεις για όλα τα ζητήματα με τους εταίρους και τους δανειστές. Κύριε Σκατρούγκαλος, το άφησε ανοιχτό αυτό, γι' αυτό σας ρωτάμε. Πάντα υπάρχουν ανοιχτές. Ισχύει αυτό. Σε μια συζήτηση και σε μια διαπραγμάτευση. Αν δεν υπήρχαν λέμε, ανοιχτά γιατί ζητήματα. Γιατί σημαία, παντήρα Ρώσα. Αν δεν υπήρχαν ανοιχτά ζητήματα. Θυμηθείτε και κανένα αριστερό που και που γιατί έχετε γίνει δεξιότερη του δεξιού. Σας λένε οι άλλοι. Καλά, εντάξει, ώρα σπούν οι άλλοι, δεν μας ενδιαφέρει, διότι όταν είμαστε αριστεροί, γιατί είστε αριστεροί και κομμουνιστές και καταστρέφετε την μπορείτε Ελλάδα, να πείτε ένα αριστερό όταν είμαστε, εντάξει, δεν βγάζεις άκρη πείτε εδώ. Πείτε ένα αριστερό μέτρο που έχετε πάρει μέχρι τώρα. Ένα. Παλέψαμε για τον ΑΔΜΙΕ για να μείνει με 51% στο δημόσιο και το πετύχαμε. Ναι, αλλά το 49% που λέει. Παλεύουμε να μην μειωθούν οι μισθοί και φέρουμε ενιαίο μισθολόγιο που δεν μειώνονται. Έχουμε ενιαίο μισθολόγιο που δεν μειώνονται οι μισθοί. Δώσατε τους πελάτες σας, έχουμε... δεν σας λέω, γιατί με ρωτήσατε. Πελατεία σας, σας λένε. Ποια πελατεία. Πελατεία σας. Μα τι λέτε τώρα. Τους μετακλητούς που τους έχετε δώσει κάτι απίστευτες αυξήσεις 500-600 ευρώ. Τους ανεβάζετε τα κλιμάκια εν μία ανοιχτή. Θα μου επιτρέψετε για τους μετακλητούς, γιατί είναι το ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε να σας δώσω τον πίνακα για να δείτε τις μειώσεις των μετακλητών από 100 έως 150 ευρώ. Θα σας επιτρέψω. Δεν τους ανεβάζετε τα κλιμάκια αυτομάτως, μόλις έρχονται στα γραφεία σας. Ίσα-ίσα. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν υπάρχει μια τεράστια σύγχυση στο ότι είναι μετακλητός. Ναι. Εδώ μιλάμε, υπάρχουν οι συνεργάτες οι οποίοι έρχονται ξεκινώντας με 650 ευρώ μισθό. Υπάρχουν οι απεσπασμένοι οι οποίοι έρχονται με το μισθό που αναλογεί και στην υπηρεσία τους. Και αυτομάτως εκτινάσονται στα ίδια. Προσέξτε. Αναλόγως της θέσης ευθύνης την οποία αναλαμβάνουν και σας θυμίζω για 12 ώρα εργασίας και 14 ώρα, να το πούμε αυτό. Εντάξει, δεν είπε κανένας. Έρχεται λοιπόν μια αύξηση την ώρα που έρχονται ως συνεργάτες ή απεσπασμένοι. Τώρα μην το πάτε, κυρία Γεροβασίλη. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Πάτε περιπτωσιολογικά. Εδώ σας λένε ότι διορίζεται κομματικό στρατό παντού. Από τα νοσοκομεία που ξεκινήσατε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Και σας αφορά το θέμα και εσάς. Διορίσατε και εσείς, λέει, δικούς σας φίλους πολιτικούς στην Άρτα και σε όλα τα νοσοκομεία. Εδώ στους μετακλητούς που τους δίνετε μεγάλους μισθούς. Μακάρι να είχαμε διορίσει όλο αυτόν τον κόσμο. Θα σας εξηγήσω και γι' αυτό. Αλλά πρώτα να πούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται συνεργάτες έχουν μειώσεις. Να το πούμε αυτό. Έχουν μειώσεις συνεργάτες στα κομματικά γραφεία. Θα σας αφήσω τον πίνακα. Γραφεία. Θα σας αφήσω τον πίνακα και θα σας παρακαλέσω. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό που λέτε. Σας το έφερα επισήμως. Σας το έφερα επισήμως. Πάμε τώρα. Διορισμοί. Οι διορισμοί δεν έγιναν. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε μέχρι σήμερα να κάνουμε διορισμούς. Όμως από σήμερα και από το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε, αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται να λύσει ζητήματα παράλληλα με τα άλλα ζητήματα. Παράλληλο πρόγραμμα, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Με αυτό γελάνε και οι πέτρες. Γελάνε αντιπολίτευση εννοώ. Έχει διατάξεις. Σκόρκια και έφυγε όλοι. Έχει διατάξεις εξαιρετικά σοβαρές. Μικρέ, δεν είναι μεγάλες παρεμβάσεις, που όμως είναι ουσιαστικές για τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων και κυρίως των ευπαθών. Κυρία Γεροβασίλη, εδώ δώσατε το επίδομα θέρμανσης, τώρα μας δουλεύετε. Λοιπόν, με συγχωρείτε, κάτω από σας τα μιλάω ισχύοντα, έτσι, αλλά κύριε δώσατε το μισό επίδομα από ό,τι έδιναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε ευπαθείς ομάδες. Και μου λέτε τώρα για παράλληλο πρόγραμμα ανακούφιση ασθενεστέρων ή ασθενεστέρων. Ωραία, το παράλληλο πρόγραμμα λοιπόν θα αφήσετε στη συνέχεια γιατί κάνατε 10 ερωτήσεις μαζί και μία-μία. Θα μιλήσουμε και για την ανακούφιση των ασθενεστέρων χωριστά, αν θέλετε, στη συζήτησή μας. Παρακαλώ. Και πόσα μέτρα έχουμε πάρει και τι ανοίγει αυτό το νομοσχέδιο για την παράταση όλων των προγραμμάτων. Που θα έπρεπε να μην αποχωρήσει κανένας, τα περισσότερα από αυτά έπρεπε να ψηφίζονται ομόφωνα.
Είναι ντροπή για την εξωμελική αντιπολίτευση. Να κλείσουμε λίγο τους διορισμούς, κύριε Υπουργέ. Πάμε στους διορισμούς, λοιπόν. Γιατί εδώ σας κατηγορούν ότι φτιάχνετε σιγά σιγά ένα στρατό, όπως έκαναν και άλλοι. Οι άλλοι δεν είναι αθώοι. Εγώ δεν το λέω για να αθώσω τους άλλους. Διορισμοί θα γίνουν όπως προβλέπεται από τον νόμο στην υγεία που έχει προαναγγελθεί. Τους διοικητές λένε ότι βάζετε δικούς σας. Οι διοικητές δεν έχουν διοριστεί, δεν έχουν οριστεί μέχρι σήμερα διοικητές νοσοκομείων. Ένα. Δύο. Θα προκηρυχθεί διαγωνισμός και με κριτήρια διαφανή και αξιοκρατικά θα οριστούν οι διοικητές νοσοκομείων και όχι κομματικά όπως έκανε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία μόλις άρεσε. Παντού, και κύριε Οικονόμου, τώρα σας παρακαλώ. Γιατί σας κατηγορούν ότι κυβαλάτε δικούς σας. Λοιπόν, έτσι διάβασα. Θα το απαντήσω. Μισό λεπτό. Αφήστε με να απαντήσω στο ερώτημα. Πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα. Διότι δεν μπορούμε να πετάμε τέτοια λάσπη. Λοιπόν, στην διοίκηση λοιπόν του νοσοκομείου Άρτας, όπως και όλες, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, δεν διορίστηκαν διοικητές. Δεύτερον, δεν προβλέπεται θέση υποδιοικητού στην Άρτα. Δεν προβλέπεται στο νοσοκομείο, δεν υπάρχει. Επομένως, δεν διορίσατε. Γιατί είναι μικρότερο το νοσοκομείο. Συνεχίζω. Σε όλα τα νοσοκομεία άλλαξαν τα μέλη τα οποία ορίζονται από το Υπουργείο στη συμμετοχή του στο ΔΣ. Για την περιοχή μου, για τη δυναμικότητα του νοσοκομείου, είναι δύο. Βεβαίως τους γνωρίζω, συμπολίτες μου είναι και χρόνια γνωστοί μου, εννοείται. Στην περιοχή είσαστε, προφανώς. Λοιπόν, κατηγορήθηκε λοιπόν ότι εγώ διόρισα κτλ. Πρώτα, να μιλήσουμε ότι πρόκειται για θέση συμπλήρωση του ΔΣ άμυστες για τρεις μήνες για να υποστηρίξουν μια ενδιάμεση φάση μέχρι τον ορισμό των διοικητών. Του κανονικού δουσού μας. Άνθρωποι λοιπόν που μπήκαν εκεί και που είναι άνθρωποι και αυτοί οι δύο που μπήκαν, άνθρωποι με τεράστια κοινωνική και πολιτική δράση στην περιοχή μας. Και μπήκαν για να καλύψουν ένα κενό τριών μηνών άμυστη εις βάρος του επαγγέλματός τους και της προσωπικής τους ζωής. Περί αυτού ομιλούμε. Αν αυτό θεωρείται διορισμός διοικητή. Όχι, αλλά σας κατηγορούν, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το ρωτήσουμε. Και το λέτε, εγώ είμαι υποχρεωμένη, αν τους γνωρίζω, βεβαίως. Αν είναι και φίλοι μου, βεβαίως. Να, σε μία πόλη 30.000 ζω. Γνωρίζεστε όλοι εδώ. Είναι γνωστό στην επαρχία, έτσι σημαίνει. Αλλά θα είχε αν ήταν διορισμοί, διοικητές κτλ., το συζητούσαμε. Αν είχαμε κλέψει το δημόσιο, το συζητούσαμε. Αλλά αυτά είναι λάσπη στον ανεμιστήρα, τα οποία είναι εκ του πονηρού και είναι στα όρια του φασισμού, θα έλεγα, του δημόσιου λόγου. Και θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα. Και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι και όλοι όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο λόγο που έχουμε δει εδώ με βάση όλα αυτά. Βλέπουμε δυσάρεστα γεγονότα ανατριχιαστικά και καταδικαστέα, επιθέσεις σε πολιτικούς και καταστρατήγηση της δημοκρατίας. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν άβατα. Ούτε θα τα επιτρέψουμε. Ο υπουργός σας το είπε. Ο υπουργός δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε ότι έχουμε απρόμεστα εξάρχεια, σαν καταγραφή του γεγονότος. Προφανώς. Θα μπορεί να πηγαίνει ο καθένας στα εξάρχεια. Δεν θα επιτραπεί. Δεν υπάρχουν άβατα στη δημοκρατία. Πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να αντισταθούμε μαζικά σε αυτό. Θα και η κυβέρνηση επομένως. Και όλοι εμείς εδώ που συζητάμε. Ωραία, θα παρέμβει η κυβέρνηση σε αυτό. Φυσικά θα μπορεί θα να πηγαίνει παρέμβει. Ο καθένας στα εξάρχεια δεν και να μην ξυλοδεύνεται. Δεν υπάρχουν άβατα. Δεν υπάρχουν άβατα σε δημοκρατική χώρα. Και να προσέξουμε όλοι και το απευθύνω αυτό και στην αντιπολίτευση, αλλά όχι μόνο, και σε διάφορους άλλους που έχοντας ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας, είτε λέγεται ένα blog, είτε ένα site, είτε οτιδήποτε, να σπέρνουν τέτοιο φασισμό στο δημόσιο λόγο. Έχετε δίκιο. Και να βλέπουμε τα αποτελέσματα και μετά να κλαίμε όλοι μαζί και να καταδικάζουμε σε εισαγωγικά υποκριτικά. Μάλιστα. Σαφές. Και θα πρέπει να ανοίξουμε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την πολιτική ζωή και πώς εξελίσσεται και την κοινωνική ζωή της χώρας. Ναι, γιατί σας με την ανθρωποφαγία, σας θυμίζω, συνειδητά σχέδια, ίσα-ίσα. Με ανθρωποφαγία, όμως. Με κοινωνικό αυτοματισμό, τον οποίο όποτε βόλευε τη μία επαγγελματική ομάδα ενάντια στην άλλη, όλοι οι δημοσιογράφοι διεφθαρμένοι, όλοι οι γιατροί διεφθαρμένοι, όλοι οι καθηγητές διεφθαρμένοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, αλλά εδώ ας το αντιμετωπίσουμε. Μακάρα το κάνουμε. Ας το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί όμως αυτό. Η αντιπολίτευση λέω σε αυτό σας κατηγορεί ότι ουσιαστικός υπεύθυνος για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου κλίματος είσαστε εσείς. Διότι αυτό είναι αστείο. Το παρελθόν λες τώρα. Ναι, αυτό είναι αστείο. Διότι είναι ανάλογα, ξέρετε, είναι ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται το καθένας. Όταν είμαι κυβέρνηση, έχω αυτή τη έστω θέση. Έστω λοιπόν ότι είναι. Εμείς στο παρελθόν είπαμε δύο διατυπώσεις λάθος. Έστω ότι το κάναμε. Ο όριμος που μου κάνει και κριτική γι' αυτό το κάνει, το επιβραβεύει, το συνεχίζει και το επαυξάνει. Για να ρωτήσω. Πάντως εδώ έχουμε φαινόμενα δηλαδή, βίας, κυρία Υπουργέ. Σήμερα που ο λόγος μέσα στη Βουλή
σήμερα που είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και αντιπολίτευση δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε έκανε μέσα στις σκηνές τέτοιου τύπου μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο που γίνονται σήμερα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων. Ουδέποτε συνέβησαν αυτά. Δεν είχατε με τέτοιες εικόνες. Ουδέποτε, τέλος πάντων. Κύριε Υπουργέ, να χάνετε η σοβαρότητα. Να κάνετε κάτι για τα φαινόμενα βίας. Τα οποία πολλαπλασιάζονται. Μπουκάρουν στο μετρό και δέρνουν. Μπουκάρουν σε μαγαζιά και δέρνουν. Αυτό δεν Μπουκάρουν στον Τηρεσία και τάσπασαν. Μπουκάρουν στη Βουλή. Τι θα γίνει. Αυτό δεν μιλάω. Γι' αυτό δεν μιλάω τόση ώρα. Μιλάτε, αλλά τι θα κάνετε. Αυτό λύνεται. Υπάρχουν τα διοικητικά μέτρα. Πάλι διακομματικά θα μας πείτε. Έτσι σας έλεγαν και κάποιοι τρομοκρατία παλιότερα και δεν συνεννούσατε. Σας έλεγαν είναι διακομματικό θέμα να πούμε όλοι τι συμβαίνει με αυτό και δεν το κάνατε. Κύριε Οικονόμου, μόλις πριν από λίγο και συμφωνήσατε κι εσείς ότι αυτό είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Φυσικά, δεν λέει κανείς, όλο το δημοκρατικό τόξο. Να δίνετε τον τόνο. Η κυβέρνηση δίνει τον τόνο. Βεβαίως. Η κυβέρνηση έχει τη μερίδιο της ευθύνης. Να αφήνετε τους μπαχαλάκηδες και κάνουν ό,τι θέλουν. Και οφείλει να το αντιμετωπίσει. Και θα το αντιμετωπίσει. Να σας πω. Πιάσετε κανένα, βάλετε κανέναν μέσα. Οι μπαχαλάκηδες γεννήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ ή τόσα χρόνια θρίαμβευε. Με συγχωρείτε. Όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο λένε. Μιλάς με τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν. Τώρα το είδατε. Λες το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία αυτή. Αυτό είναι παρένθεση. Αυτό είναι παρένθεση. Εγώ σας είπα τη θέση μου πριν από 5 λεπτά και σας είπα πόσο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Από την πλευρά της κυβέρνησης. Επομένως, είστε αποφασισμένοι, αυτό μας λέτε. Και όλη η κοινωνία. Είστε αποφασισμένοι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να βλέπω μια κυβέρνηση να θέλει πειθαρχία και τάξη. Είμαστε αποφασισμένοι. Η ασφάλεια των πολιτών είναι κοινωνικό αγαθό. Το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε, να το διαφυλάξουμε ως κοινωνικό αγαθό και ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας, όπου και αν βρίσκεται, να αισθάνεται ασφαλής. Σωστό. Λοιπόν, πάμε και στο θέμα του συμφώνου συμβίωσης. Δεν είναι ειδικά το θέμα του συμφώνου συμβίωσης. Ναι. Στο οποίο υπήρξε ρήγμα στην κυβερνητική πλειοψηφία και που είναι και ένα στοιχείο και ιδεολογικό και πολιτικό και κοινωνικό και δημοκρατικό και δικαιωμάτων κτλ. Και, επομένως δείχνει και το προφίλ μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας. Είναι το θέμα της. Το πόσο συμπαγής είναι αυτή η πλειοψηφία όταν, ας πούμε, στον πρώτο τριγμό εκφράζεται διαφωνία. Δεν είναι ο πρώτος τριγμός αυτός. Τι είναι. Κοιτάξτε, τα ιδεολογικά ζητήματα τα οποία μας χωρίζουν από τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι γνωστά από την ίδρυση. Λοιπόν, είναι γνωστά όμως και από τις 25 του Γενάρη μέχρι και σήμερα πάνω σε ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο αφορά όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας μας. Κυρία Γεροβασίλη. Συντάχθηκε η κυβέρνηση και ομαλά και συντεταγμένα και έντιμα με έντιμη συνεργασία. Στα μνημονιακά λέτε. Σε όλα λέω. Και στο πρόγραμμα το παράλληλο που φέρνουμε τώρα και άλλα. Ωστόσο αναγνωρίζουμε και το ξέρουμε όλοι ότι έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Από το αφήστε τις ιδεολογικές διαφορές. Το να πει οποιοδήποτε ό,τι θέλει. Σεβαστό. Ωραία. Το να πει οποιοδήποτε ό,τι θέλει είναι προφανές. Είστε εκπρόσωπος της κυβέρνησης τώρα. Και έχει τοποθετηθεί υπουργός της κυβέρνησης με απολύτως, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω τον τρόπο, έξω από την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Είναι κτηνοβασία η ομοφιλία. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε με τις τοποθετήσεις που ακούστηκαν σε συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Κοιτάξτε, δεν εκφράζω την κυβέρνηση. Γι' αυτό το ζήτημα δεν, εγώ δεν άκουσα τέτοιες διατυπώσεις, τις οποίες περιγράφεται από υπουργό της κυβέρνησης πρώτον. Η άποψη, το αν θα πρέπει. Το χιμπατζής τι είναι. Η αν θα πρέπει. Κοιτάξτε. Λοιπόν, εάν θα πρέπει. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο νόμος έπρεπε και έχει καθυστερήσει η χώρα μας. Δεν ήταν κάτι που το κάναμε μια αριστερή κυβέρνηση. Όφιλε η κάθε κυβέρνηση να το κάνει για να είμαστε συμφατοί με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, έτσι, και την ευρωπαϊκή προοπτική. Εξέλιξη, μάλλον. Εντάξει. Ήταν καθήκον της αριστερής κυβέρνησης να νομοθετήσει, υπέρ δικαιωμάτων, ανθρώπινων δικαιωμάτων αυτονόητων. Η διαφωνία της Εκκλησίας δεν σας προβληματίζει ή δεν σας επηρεάζει ή τέλος πάντων δεν το σκέφτεστε. Κοιτάξτε, αναγνωρίζουμε το ρόλο της Εκκλησίας και ξέρουμε και το πόσο επηρεάζει και την επηρεάζει τους πολίτες και στο πώς σκέφτονται και στο πώς έτσι και αναγνωρίζουμε το ρόλο της. Να το κάνω πιο συγκεκριμένο επειδή το λένε κάποιοι και κάτι αυτή ακόμα. Όμως η ακούστηκα άποψη λένε εδώ τοποθετήσεις από ιεράρχες οι οποίες ακουμπάνε στον αντιρατσιστικό νόμο. Γιατί δεν κινήθηκε εναντίον της κυβέρνησης, με βάση τον νόμο που υπάρχει. Δεν είναι δημόσιο πάλι. Υπάρχει νόμος. Που λέει ο νόμος συγκεκριμένα. Ο συγκεκριμένος νόμος ο αντιρατσιστικός. Ότι όταν προβαίνει σε τέτοιες ακόμα και εκφράσεις, οποιοδήποτε πολίτης πρέπει να επιβληθεί ο νόμος. Γιατί δεν το επιβάλλεται. Δεν ποινικοποιείται η άποψη. Δεν ποινικοποιείται η άποψη και ουδέποτε. Δεν ποινικοποιείται η άποψη, αλλά υπάρχει ιστορικός ο οποίος δικάζεται επί τη βάση του νόμου για την άποψή του. Αντιμετωπίσεις διαφορετικών ιδεολογικών αντιλήψεων,
όσο και αν μας φαίνονται επιθετικές σε μια κοινωνία οι κακές αυτές οι αντιλήψεις. Είστε ακόμα υπέρ του χωρισμού κράτους εκκλησίας, κύριε Βασίλη, ή το έχετε μαζέψει αυτό το θέμα? Και έχουμε τώρα τον Τσίπρα, τον έχω δει με περισσότερους παπάδες από όσο τους δεξιούς. Οι δεξιοί δεν έκανε τόση παρέμβαση παπάδες στους εσείς. Να σας πω. Είναι άλλο πράγμα πώς εννοούμε το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, και είναι άλλο πράγμα αν αναγνωρίζουμε το ρόλο της εκκλησίας και τον αναγνωρίζουμε. Η πραγματικότητα στο μισό λεπτό όμως. Γιατί η πραγματικότητα στο πολιτικό πεδίο. Το ρόλο της εκκλησίας και της θρησκείας και των θρησκειών. Η εκκλησία είναι άλλο πράγμα. Διαχρονικά συνυφασμένα με την ανθρώπινη ύπαρξη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Προφανώς. Και μια και το λέει ο Βασίλης αυτό. Αυτό που σας είπε η νεολαία, σκέφτεται την κυβέρνηση να βγάλετε την προσευχή από τα σχολεία μας? Δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης αυτό και δεν είναι στις θέσεις. Η κυβέρνηση διαμορφώνει την πλειοψηφία της στη Βουλή ανάλογα με το πώς είναι τα πράγματα, ή υπάρχει μια ενιαία γραμμή την οποία υπηρετούν όλοι? Το λέω διότι έχει παρατηρηθεί σε 2-3 ζητήματα. Ελευθερία γενικώς. Εντάξει, παιδιά, θα ψηφίσει η αντιπολίτευση αυτό, γιατί είναι σε πιο προοδευτική κατεύθυνση. Υπάρχουν ορισμένα κόμματα εκεί να το ψηφίσουν. Η ανέλληνη είναι ελεύθερη. Ή έχετε ενιαία γραμμή. Ή στη Βουλή ο καθένας θέλει. Αυτή θα έπρεπε να είναι, κύριε Λιερτζή. Η δυναμική του κοινοβουλίου θα έπρεπε το κοινοβούλιο και έτσι πρέπει να συμβαίνει. Στο δίκαιο και σωστό που συμφωνούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να συμφωνούμε. Εγώ σας είπα ότι σε αυτό το παράλληλο εισαγωγικά πρόγραμμα, που δεν είναι στα αλήθεια παράλληλο πρόγραμμα, είναι πολλαπλές ρυθμίσεις πολλών υπουργείων, πολύ νομοσχέδιο, από πολύ απλά ζητήματα που μπορούν να λύνουν προβλήματα 100 ανθρώπων, και τα οποία όμως αυτονόητα δεν έχουν επιληθεί. Ναι. Μέχρι κάνατε πολύ σοβαρό. Και φωτογραφικά σας λένε σε αυτά. Κοιτάξτε, η κάρτα ανασφάλεια. Για εταιρείες, για να πάρει ο άλλος ενημερότητα από την εφορία. Πού έγινε αυτά? Διάβασα, στο παράλληλο. Μόνο για τη μεταλλουργική των Ιωαννίνων έγινε αυτό. Και αυτό ξέρετε γιατί έγινε. Γιατί η μεταλλουργική βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και δεν θα ήταν βιώσιμη εάν δεν της δώσεις μια ανακούφιση. Απασχολούνται 60 άνθρωποι στην Παραμεθόριο. Σε σκληρές περιοχές, με την ανεργία να ξεπερνάει το 70%. Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον να κάνω, αν μου επιτρέπετε. Να μην μιλάμε και να λέμε λοιπόν ότι εξυπηρετήσαμε Mercedes. Όχι, δεν λέω για Mercedes, αλλά υπάρχουν και εκατομμύρια άλλοι. Θα πρέπει να στήσουμε επιχειρήσεις που στηρίζουν τοπικές κοινωνίες και δει Παραμεθόρια. Θέλετε κανένα επενδυτή, κυρία Γεροβασίλη, να ανοίξει καμιά θέση εργασίας? Γιατί μέχρι τώρα μειώνονται οι θέσεις εργασίας. Τελευταία ερώτηση κάνω. Δεν μειώθηκαν. Με επίσημα στοιχεία δεν μειώθηκαν. Η κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει τον κύριο Μαϊμαράκη στην κούρσα διαδοχής, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός. Δεν υποστήριξε η κυβέρνηση κανέναν σε κούρσα διαδοχής. Στη Βουλή το είχε πει. Πώς? Να σας πω, με όποιον και να καθίσουμε απέναντι από τους 4 υποψηφίους, θα δηλαδή, τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Δηλαδή, αν κάθεται με τον Άδωνη, θα τον πεις, έλα εδώ να συνεργαστούμε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είπε ποτέ ο Τσίπρας, έλα να συνεργαστούμε ως πρόεδρος εσύ. Μα το είπε, μέσα στη Βουλή. Στον πολιτικό φορέα το απίφθινε και του ευχήθηκε βεβαίως, επειδή είναι προεκλογική περίοδος, όπως θα ευχόταν στον καθένα και όπως το κάνουμε όλοι μας. Εσείς θέλετε να υπάρξει ομαλότητα στη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία? Δεν θα ασχοληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να υπάρχει μια σταθερότητα στον πολιτικό στη Νέα Δημοκρατία που δεν τη βλέπουμε. Και που η πολυδιάσπασή της και ο τρόπος που έχει αντιμετωπίσει τις εσωτερικές της εκλογές, στηριζόμενη μόνο χωρίς πολιτικούς όρους, χωρίς θέσεις πολιτικές, μόνο στο ποιος θα χτυπήσει περισσότερο τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, και τη μεταξύ τους ανθρωποφαγία, διότι περί τέτοιες πρόκειται, με το διάλογο που έχουμε δει να αναπτύσσεται. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτός ο ιστορικός χώρος έχει πάψει να υπηρετεί το ρόλο και θα δυσκολευτεί να ανακάμψει. Άμα χορέψετε τίποτα υπηρετικά, φωνάξτε μας. Γιατί είμαστε φίλοι της Υπήρου, έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, κύριε Βασίλη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε και εμείς.